Καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, All About Harrison Air, στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7, με όλη την επικαιρότητα, την κίτρινο-μαύρη και όχι μόνο, καθώς έχουμε αρκετά πραγματάκια σήμερα να σχολιάσουμε και από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ και γενικότερα από ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη και γενικότερα και το περιβάλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε ζητηματάκια και θεματάκια στα τηλεοπτικά, στα χορηγικά, αρκετό πράγμα, το οποίο ακόμα βέβαια δεν έχει πάρει την τελική του μορφή, αλλά οι εξελίξεις καθημερινά τρέχουν για να δούμε πώς ακριβώς θα πάει το όλο θέμα και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το όλο θέμα. Είπαμε να γυρίσεις από τα βουνά, που πήγες διακοπές 2 εβδομάδες. Διακοπές. Καλά. Εμείς θα πάμε 10 μέρες στην Ολλανδία. Διακοπές δεν θα πάμε. Διακοπές. Έτσι δεν λέτε. Οι διακοπές θα πάτε. Ακριβώς, αυτό θα τα γράφει όλα. Εκινήθεις, γιατί εκινήθεις, έλεγε ο μεγάλος Χάρη Κλίν. Ακίνητος! Πανάγια. Λοιπόν, ωραία, αυτή η ηθοποιός ποια είναι, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Εξαιρετική, παλιά είναι. Είναι τώρα είναι 80 χρονών. Το ε σου είπα, κατά τέτοια ώρα δείχνει ελληνικές ταινίες. Τώρα αν θα δείχνει και κανένα μάτς. Μήπως θα δείχνει και Άρη μέσα. Βλέπω δύσκολο. Ναι. Παρόλο που θα ξεκινήσω από αυτό, θες να δώσω τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Δώσ' το, γιατί το έχουμε. Να δώσω τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ναι. Να το ακούσουν και. Γιατί δεν έχει γραφτεί από ό,τι είδα και στα site κτλ. Έχω μια πληροφορία ότι σήμερα έγινε πρόταση, επιστολή μάλλον ενδιαφέροντος από την πλευρά του Ε προς την Super League για να πάρει κεντρική διαχείριση τις 7 ομάδες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή τηλεοπτικό πάροχο. Υπάρχει βέβαια μία πληροφορία ότι αυτό θα πάει να γίνει σε στυλ κεντρικής διαχείρισης μαζί με την Nova. Ναι. Θα είναι... Γιατί χαμηλώνεις? Χαμηλώσεις, κατά λάθος το κάνεις. Μαζί με την Nova θα πάει να κάνουν λοιπόν αυτό μία σύμπραξη κατά κάποιο τρόπο. Η είδηση που σας δίνουμε είναι ότι υπάρχει αυτή η επιστολή από την πλευρά του Ε προς τη Λίγκα που εκδηλώνει ενδιαφέρον για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 7 ομάδων. Εγώ αντιλαμβάνομαι και σας το είπα και την άλλη φορά ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι τώρα που παίζεται όλο αυτό το σκηνικό και με την ΕΡΤ από την πλευρά της πολιτείας και με την Nova και δεν αποκλείεται τελικά κάποιες ομάδες να φύγουν από αυτή την εφτάδα που βρίσκονται. Δεν ξέρω το κατά πόσο μπορούν να το κάνουν βάσει ρήτρας κτλ. Υπάρχει η πληροφόρηση ότι μπορούν να το κάνουν μετά τις 30 Ιουνίου, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα και ότι θα έχουμε νέα επεισόδια εντός της εβδομάδας και την άλλη εβδομάδα σε σχέση με το τηλεοπτικό κομμάτι. Υπάρχει επίσης η πληροφορία ότι η Nova επανεξετάζει τα δεδομένα για 2 ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Άρη, σε σχέση με το να τους πάρει μεμονωμένα. Δεν ξέρω αν αυτή η πληροφορία σχετίζεται με το γεγονός ότι έχουν πληροφορηθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το Ε. Είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα παιχνίδι τώρα που παίζεται με πολλές παραμέτρους. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, η πληροφόρηση ότι για Παναθηναϊκό και Άρη θα υπάρξει νέα πρόταση από την Nova για να εντάξει αυτές τις 2 ομάδες στον στόλο της, τον τηλεοπτικό. Θα περιμένουμε. Η νέα πληροφορία είναι αυτή που σας είπα λίγο πριν, ότι το Ε έχει στείλει μια επιστολή προς την Λίγκα με την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον για τις ομάδες. Τώρα το ενδιαφέρον θα πρέπει να πάμε μετά στα λεφτά, θα πρέπει να πάμε στο ένα και στο άλλο. Θα το δούμε στην πράξη το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Προσωπικά, με βάση όλα τα συμφραζόμενα, δεν τον βλέπω τον Άρη προς τα εκεί. Από την άλλη, ελπίζω να μην είναι η μόνη του επιλογή στο τέλος. Και όταν λέω η μόνη του επιλογή, να του δίνει 3 το Ε και 1 η Nova. Αυτό θα είναι σαν μόνη του επιλογή. Από την άλλη, επειδή αντιλαμβάνομαι πάντα το πώς θα καλλιεργηθεί η εσωστρέφεια αμέσως μετά και το πώς θα προσπαθήσουν πολλοί να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός για να βάλουν μπρίζες στον Αριανό ή οτιδήποτε άλλο, προτιμώ να το αποφύγουμε. Και η δική μου η θέση και η πρόταση θα ήταν να μην πάμε προς τα εκεί. Απ' την άλλη, με πληρώνω εγώ σε κάθε περίπτωση. Δεν αποφασίζω εγώ σε κάθε περίπτωση. Απλά μεταφέρω απόψεις
και θέσεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι σε σχέση με το τηλεοπτικό. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν συζητήσεις σε σχέση με τη φανέλα και τον βασικό χορηγό της φανέλας. Δεν θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η Στοίχημαν. Αυτό προκύπτει μέχρι στιγμής και αυτό προκύπτει ακόμα πιο εύκολα αν κάποιος δει τις παρουσιάσεις των ποδοσφαιριστών του Άρη, που δεν έχουν Στοίχημαν. Αν υπήρχε, γιατί υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο που υπήρχε και για φέτος με τη Στοίχημαν, ότι θα μπορεί να ανανεωθεί μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν ανανεώθηκε. Δεν υπήρξε ενεργοποίηση δηλαδή του συνένα που είχαν φέτος οι δύο πλευρές στα 450.000 ευρώ που ήταν η συμφωνία. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα φαίνεται ότι δεν θα είναι η Στοίχημαν στον μπροστινό μέρος της φανέλας. Έχει ανοίξει μια κουβέντα με ΟΠΑΠ, έχει ανοίξει μια κουβέντα με TipBet, έχει ανοίξει γενικότερα μια κουβέντα με στοιχηματικές, οι οποίες είναι και αυτές οι οποίες έχουν μπει στην αγορά όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα δούμε προς τα που θα πάει το όλο πράγμα και τι θα γίνει με το βασικό χορηγό της φανέλας. Ο Άρης, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, είναι κοντά στην υλοποίηση της ένατης και δέκατης μεταγραφής του και δεν αποκλείεται η ένατη να προσπεράσει την δέκατη χρονικά και φυσικό είναι βέβαια η ένατη να είναι ένατη και η δέκατη δέκατη, απλά τι λέω, ότι ένατη μεταγραφή λογίζαμε όλοι τον Μπάσα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλβανός θα είναι στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή και επειδή ο Έλληνας που θα αποκτηθεί από τον Άρη είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιθανόν να τον προλάβει και στις υπογραφές. Και μιλάμε βέβαια για την αποκάλυψη που έκανε το πρωί ο κύριος που βρίσκεται δίπλα μου και το Λαμπαοτάρης με τον... πώς τον Κωνσταντινίδη, στο μικρό. Δημήτρη. Με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, μπράβο. Παντελής πήγα να πω. Δεξιμπάκ ήταν κι αυτός. Λοιπόν, αριστερό. Με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Αριστερό, σωστά. Αριστερό. Με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, τον δεξιό μπακ πρώην του ΠΑΟΚ νυν της Μπρέσια, φαντάζομαι μένει ελεύθερος από την ιταλική ομάδα και παίχτη ο οποίος κατά φαινόμενα θα συνεχίσει στον Άρη. Και στην Ομόνια θα έχει. Εκεί έπαιζε δανεικός του ΠΑΟΚ. Δανεικός, ναι. Παίχτης ο οποίος όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι από την παρουσία του στον ΠΑΟΚ κυρίως. Παίχτης ο οποίος έχει μνηθεί από τους συναδέλφους στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ως ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ στην Ελλάδα. Παίχτης που πήγε στην Ιταλία, δεν έπιασε εκεί. Δεν είχε χρόνο συμμετοχής για να πιάσει κιόλα το παιδί. Με μια συμμετοχή τι να δείξει και τι να προσφέρει. Και την ομάδα στην Πριμαβέρα κιόλα τη. Έτσι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στον Άρη. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Μας επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον και ότι είναι κοντά στη συμφωνία οι δύο πλευρές. Τώρα μένει από το κοντά να φτάσουμε στο αγκαλιά. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο ποδοσφαιριστής είναι ήδη στα γραφεία του Άρη και περνάει τα διαδικαστικά για να υπογράψει. Δεν την έχουμε τσεκάρει όμως αυτή την πληροφορία για να σας τη μεταφέρουμε. Απλά ως πληροφορία, γιατί μας το είπε φίλος Αριανός, ότι τον είδε. Ναι. Τον μπορεί να γνώρισε άλλον Κωνσταντινίδη. Αλλά το μεταφέρουμε και αυτό ως πληροφορία. Αλλά το κρατάμε εκεί. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον επιβεβαιωμένο από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και προς τιμήν το παιδί δεν ήθελε να πει κάτι άλλο. Είπε ναι, παιδιά, εντάξει, μην σας πω ψέματα. Αλήθεια είναι. Κοντά είμαστε. Από εκεί και πέρα, Θεσσαλονίκη είμαι. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πάντως μια μεταγραφή και συγγνώμη σε διακόπτω που ένα όνομα βασικά που δεν προέκυψε τυχαία και σημαντικό ρόλο νομίζω έπαιξε. Θα πούμε βέβαια και πιο αναλυτικά για τον Κωνσταντινίδη μετά από το διάλειμμα που θα πάμε εντός λίγων λεπτών. Έπαιξε ο Κωνσταντίνος ο Διαμαντόπουλος. Ναι. Ο Διαμαντόπουλος, εγώ θυμάμαι ότι διάβαζα τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, τον ήθελε στον Παναθηναϊκό. Τον ήθελε, ναι. Ήταν μέσα έμψυχα ανταλλάγματα που ήταν να πάνε στον ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν. Τον ήθελε, δεν πήγε τελικά. Ο ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην Μπρέσια. Εκεί δυστυχώς δεν του βγήκε. Αν μπορούσε να φύγει νωρίτερα, νομίζω ότι την Μπρέσια θα είχε φύγει. Γιατί δεν τον διαχειρίστηκαν καθόλου καλά οι Ιταλοί. Τις προπονήσεις το δοκίμαζαν μέχρι και δεκάρι. Ωραία. Ναι, χαφ, δεκάρι, ενώ δεν έχει καμία σχέση με τις συγκεκριμένες θέσεις.
Με τον παίχτη είχε γίνει μια επαφή, μια πρώτη κρούση θα λέγαμε πριν περίπου έναν με 20 μέρες, πριν 20 μέρες με ένα μήνα. Είχε ως προτεραιότητα το εξωτερικό και είναι φυσιολογικό. Αποφάσισε όμως εν τέλει να διαλέξει τον Άρη και γιατί ήθελε να επιστρέψει και στη Θεσσαλονίκη και γιατί ήθελε να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα και μια ομάδα που έχει υψηλές βλέψεις και θέλει να κάνει κάτι τη φετινή σεζόν. Είναι στη Θεσσαλονίκη και αν όχι σήμερα, γιατί δεν έχουμε βεβαίωση ακόμα αυτό που έχω χρήσει, αν όντως είναι στα γραφεία αυτή τη στιγμή. Αν όχι σήμερα, μέχρι αύριο νομίζω ότι θα γίνουν και τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του Άρη και αν δεν προκύψει κάποιο πρόοδο ή δεν κάνει πίσω κάποια από τις δύο πλευρές, τότε νομίζω ότι θα έχουμε την ένατη μεταγραφή του Άρη και με τον Μπάσα θα γράψουμε διψήφιο. Και θα κλείσει και ακόμα ένα μέτωπο, γιατί το λέγαμε εδώ και μέρος ότι μετά και από μετά τον Μπάσα, που βέβαια ακόμα δεν έχουν δώσει οι δύο πλευρές στα χέρια, αλλά είναι κοντά, ο Άρης ήθελε ένα στόπερ, ένα φορ και έναν δεξιό μπακ. Με το δεξιό μπακ φαίνεται ότι πάει να κλείσει, αν όλα πάνε καλά με τον Κωνσταντινίδη, και περιμένουμε πλέον να δούμε τι θα γίνει με το κεντρικό αμυντικό. Που... Δεν θα έχει, να πούμε το 0-7, δεν θα έχει τον πρώτο Γκλάους τώρα, φίλε, μην ανησυχείς. Ναι. Είναι στο Ισραήλ. Ναι. Κατά δεύτερο, να πω στον φίλο τον 779 και συνεχίσω μετά το διάλειμμα το μεταγραφικό ρεπορτάζ. Ναι. Ότι λες είτε με σύμπραξη Α1 είτε με Νόβα Ε, δεν γίνεται να συμφωνήσει ο Άρης με τα ψίχολα που λέγεται ότι δίνουν ούτε να πάρει ίδια λεφτά με τους άλλους. Φίλε μου, 779, αν ήταν να συμφωνήσει με τα λεφτά που γράφεται το 1 και 1,200, θα πάει στην Νόβα που του δίνει 1,300, ρε φίλε. Άρα, τα ποσά που γράφουν δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Μπορεί το συνολικό ποσό να είναι 7 ή 8 εκατομμύρια, αλλά η αφετηρία για τον Άρη σε μία σύμπραξη θα είναι 2 εκατομμύρια τουλάχιστον. Δεν μπορεί να πάρει τα ίδια λεφτά με τη Λαμία ή τον Απόλλων Σμύρνης, άμα πάει σε κεντρική διαχείριση. Άρα μην βλέπεις τέτοιου είδους ρεπορτάζ. Αν θέλει λοιπόν ο Άρης, η Νόβα η τελευταία της πρόταση είναι 1,300. Της λέει βάλα 300 χιλιάρικα, πάρω ένα 600. Θα πάω στο 1,200 ε. Όχι. Θα δούμε πώς ακριβώς θα τρέξει το θέμα. Έχει ακόμα πολλά επεισόδια. Μην βιάζεστε και μην πιστεύετε καταρχήν το τι γράφεται δεξιά και αριστερά για τέτοιου είδους ζητήματα. Θα πούμε μετά το διάλειμμα και για την αύξηση, νέα αύξηση με το κεφαλαίο 1 εκατομμύριο ευρώ, την οποία καλύπτει και αυτήν η οικογένεια Καρυπίδη. Νομίζω ότι πρέπει να βγει κάποιος να πει που τα βρίσκει τα λεφτά. Δεν πρέπει να υποθεί κανένα τέτοιο. Πώς πληρώθηκε ο Γκαρσία. Πώς πληρώθηκε ο Κολάσο. Θα πούμε και για αυτό. Προφανώς δεν θα βγουν να το πούν αυτοί που λέγανε και πώς θα δώσει προκαταβολές στον Γκαρσία και τον Κολάσο. Θα πούμε για αυτό. Είναι ωραία αυτά. Ωραία είναι αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση πάντως ο Άρης για να είναι ασφαλής θα πρέπει και τηλεοπτικό να κλείσει και βασικό χορηγό στη φανέλα να κλείσει. Απλά και μόνο με τα χρήματα από την πλευρά του Καρυπίδη, που μέχρι τώρα έτσι κινείται, με αυτά δεν γίνεται. Αν είχε νομίζω και κάποια χρήματα του τηλεοπτικού, μπορεί να του ήταν πιο εύκολο να πάει και για μια περίπτωση όπως του Λόπεθ για την είναι πολλά επίθεση. Τα λεφτά, Νίκο. Όχι, δεν θα τα είχε του τηλεοπτικού, γιατί πάρα πολύ απλά. Αν ήξερα ακριβώς τι γίνεται. Ναι, αλλά πάρα πολύ απλά, ξαναλέω. Εντάξει, ότι με 7-7-40 δόση πάλι σε ένα παίχτη. Ναι. Φίλε, όχι, 7-40 είναι. Με φορεία. Με φορεία. Αν αρχίσουμε πάλι αυτά. Εκτός αν ο Λόπεθ. Σε 3-4 χρόνια θα έχουμε πρόβλημα. Εκτός... Ο Λόπεθ, φίλε, 31 Αυγούστου όμως μπορεί να πέσει. Ναι, μπορεί να πει δεν θέλω, θέλω 3-50. Όπως και πολλοί άλλοι. Έλα. Τέλος πάντων. Θα πούμε και για τα μεταγραφικά, θα πούμε και για τον Κωνσταντινίδη. Θα πούμε και για την υπόθεση του στόπερ μετά από το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε αμέσως. Πάντως ευτυχώς δεν έχουμε Αλέξη Κούγια. Ανακοίνωση ΠΑΕ ΑΕΛ κατά όλων των site στη Λάρισα. Γιατί? Η ΠΑΕ ΑΕΛ εκφράζει την απόλυτη δυσαρέσκειά της για τους άγνωστους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των sites. Αρένα Λάρισα, Sport Λάρισα, ΑΕΛ ΟΛΕ. Ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί με ποιο δικαίωμα χρησιμοποιεί τον τίτλο ΑΕΛ. Δεν μπορείς να το κάνεις τέτοιο. Οι οποίοι διαχρονικά προσπαθούν να προκαλέσουν κακό με οποιονδήποτε τρόπο στην ΑΕΛ και την εξέλιξή της. Πάνε κάντονα που έχει το ΑΕΛ για να διαπιστώσει ότι μπορεί. Με βάση τον νόμο. Και αυτά τα τρία sites είναι ορχιστρωμένα. Γνωρίζουμε από πού και ποιος πιθανόν τους χαρτζηλικώνει. Οπα. Βαρύ. Δεν διάβαζω μετά από αυτό τίποτα άλλο. Βαρύ. Ξεφωνήσαμε που χάσανε τα Γιάννενα.
Σου λέει ξεφωνίζεις. Θα σε ξεφωνήσω. Άκου εκεί. Break. Εδώ μας επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 All About Harrison Air. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε και τις 7. Είπαμε κάποια πράγματα για τα τηλεοπτικά. Είπαμε και για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στο μεταγραφικό. Ένα εκατομμύριο. Βέβαια, να πω το εξής. Φυσικά και η αύξηση με το κεφαλαίου είναι λογιστικές κάποιες. Αλλά συγγνώμη, ρε παιδιά. Δηλαδή, όταν προσπαθούμε πάντα να υποβαθμίσουμε και να υποτιμήσουμε αυτόν που πληρώνει, δεν γίνεται 3 χρόνια όμως να πληρώνει κανονικά. Να μην έχουμε πλέον προσφυγές και τέτοια πράγματα και μακριά από εμάς. Και όταν έχουμε, τέλος πάντων, δεν διευθετούνται όπως του Βραζιλιάνου που ξεφτυλιστήκαμε για 10 χιλιάρικα. Το τάδωσε μετά και τι έγινε. Πού ήταν αυτός ο Βραζιλιάνος? Ο Πίντο. Ψάχνουμε. Ο Ταυλαρίδης, ναι, έκανε προσοχή. Πληρώθηκε όμως 77 χιλιάρικα. Αυτό τι είναι, λογιστική εγγραφή? Τα 100 χιλιάρικα του Καράμπελα είναι λογιστική εγγραφή? Τα 45 του Τάτου είναι λογιστική εγγραφή? Τα τελευταία 45. Τα 60 του Ήλιτς είναι λογιστικές εγγραφές? Οι προκαταβολές που πήρε χθες 45 ο Ματέο Γκαρσία είναι λογιστική εγγραφή? Τα 50 που πήρε ο Κολάσου είναι λογιστική εγγραφή? Τα 200 στο Ρήσιο, τα υλικά και οι εργαζόμενοι? Εγώ μπορώ να καταλάβω και να σκεφτώ, αλλά να λένε 200 και να είναι 150. Παιδιά, χρειάζονται λεφτά και πρέπει κάποια στιγμή να αξιολογήσουμε και να τιμήσουμε όσους βάζουν λεφτά. Όχι μονίμως να αμφισβητούμε όσους βάζουν χρήματα. Και με διαρκείας ίσα ίσα να έχουμε φτάσει τετραψήφιο αριθμό μέχρι στιγμής. Ξέρω πότε θα γίνει το μπαμ στο διαρκείας και το περιμένω. Και περιμένω θα έχει κόσμο ο Άρης φέτος στο γήπεδό του. Εκατό τοις εκατό. Αλλά να μάθουμε, να αξιολογούμε τα χρήματα που μπαίνουν και να τα τιμούμε. Όχι μόνο να απαξιώνουμε. Ο Άρης λοιπόν χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο έχει κάνει και κινήσεις. Έχει πληρώσει και προκαταβολές. Και ναι, φυσικά έχει και ένα 500 μέσα στο νερό, εγώ πιστεύω, από πέρσι. Διακανονισμένο δεξιά και αριστερά. Από Μπούρμπους, Τσουμάνιδες, Καπνίδιδες και όλους οι υπόλοιπους. Πιστεύω ότι τον καθένα ένα 20 και ένα 30 το χρωστάει. Δεδομένο είναι, το ξέρω. Και το ξέρουμε. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όταν βάζει 700 χιλιάρικα τη μία και 1 εκατομμύριο την άλλη, γιατί αυτά είναι τα λεφτά. Τι νομίζεις, τα λεφτά τι είναι, θα πάει ο Καρυπίδης αύριο και θα βάλει 1 εκατομμύριο. Ο Καρυπίδης θα μετοχοποιήσει τα λεφτά που βάζει για να πληρώνει όλους αυτούς που είπα λίγο πριν. Αυτό κάνει. Τα λεφτά που πάνε που πήγαν στον Ήλιτς ή τον Ταυλαρίδη ή τον Καράμπελα γίνονται μετοχές. Αυτό γίνεται. Καλύπτει τις ζημιές εν ολίγης. Και αν πάρει ένα καλό τηλεοπτικό συμβόλαιο, δεν θα έχει κανένα απολύτως ζήτημα και θέμα. Από τη στιγμή που ο ίδιος κάνει τις διευκολύνσεις στις ταμιακές όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και είναι κάτι το οποίο έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπήρχαν άνθρωποι τέτοιοι. Θα μου πεις, μεγαλομέτωχος είναι. Δικιά του είναι η ομάδα. Δικές του και οι λάθος επιλογές του Ταυλαρίδη και του Καράμπελα τις οποίες πληρώνει. Δεν τα κάνει τα λάθη ο Παπαδόπουλος κι εγώ. Και οφείλει επίσης, και το ξαναλέω αυτό, πέρα από το ότι λέω ότι πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα όλοι, οφείλει επίσης είτε ένα διαρκείας να πουληθεί, είτε 100.000 διαρκείας να πουληθούν. Οφείλει την όποια διαφορά προς τα πάνω ή προς τα κάτω την καλύψει αυτός. Στο τέλος της χρονιάς δεν θα πει κανένας, α, υπολόγιζα 6.000 διαρκείας, ήρθαν 4.000 διαρκείας, άρα άφησα πλήρωτο τον Παπαδόπουλο. Όχι. Παπαδόπουλος είναι πληρωμένος. Είτε πουλήσεις ένα διαρκείας, είτε πουλήσεις 10.000 διαρκείας. Και ευθύνη της διοίκησης αυτό. Αλλά να τιμήσουμε και τα χρήματα που βάζουν. Όχι μόνο να ξεφωνίζουμε όταν βλέπουμε άσχημα πράγματα. Γιατί για να μπορώ εγώ να ξεφωνήσω αν γίνει λάθος, θα πρέπει να αποδώσω και το σωστό όταν γίνεται το σωστό. Και αυτή τη στιγμή που η ομάδα έχει 0 έσοδα, γιατί από τα διαρκείας δεν βγάζει τίποτα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ή τέλος πάντων βγάζει λίγα χρήματα, ναι. Μην το μηδενίσω και τελείως, έτσι. Γιατί όταν έχεις 1.000 και 1.200 και 1.500 διαρκείας που έχει Λάρισα και ο Πανετολικός όλη τη σεζόν, δεν είναι λίγα. Είναι λίγα για Άρη.
Είναι λίγα για Άρη. Αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι και στο μάτς με την ΑΕΚ και όταν αρχίσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις θα πολλαπλασιαστούν τα διαρκείας. Θα έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Θα φέρει χρήματα στην ομάδα. Θα βοηθήσει την ομάδα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Όπως είμαι βέβαιος θα έχει πολύ κόσμο την άλλη Τετάρτη. Βροχή λέει. Τι βροχή ρε, γκάντε μόσχυλο εσύ. Έτσι λέει, καλύτερα, να έχει δροσιά ρε. Βροχή τι θα έχει, κατακλυσμό. Εντάξει, μέχρι την άλλη εβδομάδα μπορεί να αλλάξει. Μια βροχή λέει, είπε. Θα πω τώρα, θα τον δώσω δύο χαστούκια, περίμενε. Θα μπω και δεν θα έχει τίποτα. Θα έχει 38 βαθμούς υπό το τέτοιο. Πες ρε φίλε. Που η βροχή αυτή την περίοδο είναι το καλύτερο. Το καλύτερο είναι. Όταν σταματάει, όμως μετά βγάζει μια κουφούβρα. 9 το βράδυ, ρε κουφό. Τι 9, ρε, φτάνει το παιχνίδι. 9 θα έχει τελειώσει. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Πού την είδε στη βροχή, ρε φίλε. Θα σα ανοίξω βουλτιά. Θεσσαλονίκη. Μήπως βλέπεις τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα. Μήπως έχεις βάλει μπρέντα. Αυτό τι είναι 9. Το 9 το 8 είναι. Μήπως έχεις βάλει μπρέντα. Σκίσω το 9. Θα το πάρεις. Να μου περίμενε λίγο. Γιατί με αυτό το κινητό θέλω να πάω στην Ολλανδία. Αχ, νομίζω βλέπουμε. Είμαι χωμός. Με περίμενε τώρα. Εκτός να πει ο Χρήστος, δεν μου δίνεις το κινητό σου 10 μέρες που θα πάω πάνω. Θεσσαλονίκη. Καλή ιδέα. Δύσκολα. Θεσσαλονίκη. Την άλλη. Δεν έχει ρε φίλε. Δευτέρα έχει βροχή. Δευτέρα 23. Τρίτη 24, Τετάρτη 25. Πω, τι λέει. Λιακάδα, 31 βαθμούς. Καθυστερημένε. Θα μπω και... Προσπαθείς να... Όχι, στημένε. Στημένος. Στημένος. Στημένος, κατά του Καρυπίδη. Κατά του Άρη, όχι του Καρυπίδη. Ναι. Του Άρη. Θεσσαλονίκη. Του Θεσσαλονίκη. Κάτσε. Θεσσαλονίκη, εδώ μου βγάζει ροδάκι να ανάβω. Με διαφήμιση, περίμενε. Ο Στράτζελς θα έλεγε αυτά για, για τη βροχή μεσή, όπως 100%. Όχι, ρε! Αυτός, ναι, από εκεί. Από εκεί. Όχι, αυτοί, ρε. Αυτοί φταίνε. Λοιπόν, όταν τα διαρκεία είναι 1500 το πολύ και οι άλλοι έχουν 3. Και οι άλλοι έχουν 3. Και οι άλλοι 3 έχουν 12.000. Όσου που 10.000 η δίπλα και 9 η ΑΕΚ, τότε το οικονομικό δεν είναι βασική αιτία. Αλλαγή DNA, θέλει 7,79. Σωστός. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Λοιπόν. Αυτά σε σχέση με το θεματάκι με τα εισιτήρια και την στήριξη και όλα τα υπόλοιπα. Τερματοφυλακάρα πήρε η Λίβερπουλ. Τον Άλισον Μπέκερ. Άλισον Μπέκερ. Καλός είναι. Δεν μου βγάζει Τετάρτη. Μέχρι Δευτέρα με πάει εδώ πέρα. Αφού είσαι, σου είπα. Και Δευτέρα λίγο έχει. Και η Ηρακλή κάτι γύρω. Σου είπα, Τετάρτη δεν έχει τίποτα ρε φίλε. Τετάρτη 31 βαθμούς. Μακάρι να εγώ ψεύτης. Είναι έγκυρο το δικό μου, να ξέρεις. Βγαίνει. Το έχω τσεκάρει. Το δικό μας να δείξει σαν τι είναι. Το site που μπήκες δεν είναι προφανώς. Αφού καταρχήν δεν σου βγάζει μέχρι Τετάρτη. Όχι, εγώ μπήκα από την εφαρμογή του κινητού, Χρήστα. Από την εφαρμογή του κινητού. Κατάλαβες που με το μέσο GPS ενεργοποιεί και τα κάνει και τα κάνει. Λοιπόν. Ναι. Θα μας πεις για Κωνσταντινίδη. Θα πούμε τώρα μετά. Αποκάλυψες το ρεπορτάζ. Το θέμα. Θα πούμε τώρα μετά. Αποκαλυπτικό all about Άρης. Του Κωνσταντινίδη, πες τώρα, φίλε, πριν. Το πες το πρωί. 7:57. 7:57. Έγινε. Αυτό. Λοιπόν. Με τον Κωνσταντινίδη. Εντάξει, είναι αυτό που. Εσύ μίλησε μαζί του. Ναι, αυτό θα που... Άμαθες, θα λες. Παιδιά, εντάξει, μίλησε ο Νίκος, τα έμαθε. Δεν θα στα πει όμως. Μόλις ένα μήνυμα λίγο και κόλλησε γι' αυτό. Με τον Κωνσταντινίδη. Όχι. κοίτα, ένας παίχτης ο οποίος, όπως λέγαμε και πριν. Είναι γενικότερα τους τελευταίους μήνες από την περσινή σεζόν βασικά στην λίστα του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Τον ήθελε στον Παναθηναϊκό, δεν ήρθε τελικά. Ναι. Είναι σίγουρα ένας λόγος που άριστον φέρνει ο Κωνσταντίνος ο Διαμαντόπουλος, τον ήξερε. Εδώ βέβαια πρέπει να αναφέρουμε και μια άλλη παράμετρο. Ο μάνατζερ του παίχτη είναι ο Μπρούνο Τσιρίλο, ο οποίος έφερε στον Άρη και τον Τιγκίνη. Έτσι. Παίζει και αυτό τον ρόλο του σίγουρα σε κάθε περίπτωση. Ο παίχτης ο οποίος όπως είπαμε και νωρίτερα δέχτηκε μια κρούση από τον Άρη περίπου πριν ένα μήνα. Είχε ως προτεραιότητα το εξωτερικό. Εν τέλει αποφάσισε να δεχθεί την πρόταση του Άρη, ο οποίος τον περίμενε. Δεν βέζονταν άλλο στη μάδα για δεξίμπακ. Σίγουρα η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη είναι ένας λόγος που επιλέγει τον Άρη. Σίγουρα το ότι ο Άρης θα έχει υψηλές βλέψεις στην φετινή σεζόν είναι ακόμα ένας λόγος και έρχεται με το σκεπτικό ότι θα παίξει και θα πάρει παιχνίδια. Γιατί η περσινή σεζόν δεν εξελίχθηκε καθόλου καλά για τον ίδιο.
ούτε με την παρουσία του στον, στον ΠΑΟΚ το πρώτο μισό, ούτε και ειδικά με την παρουσία του στην Πρέσια στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, με μόλις μία συμμετοχή και αυτή με την Πριμαβέρα των Ιταλών. Δεν το διαχειρίστηκαν καθόλου καλά. Νομίζω ότι αν μπορούσε να φύγει και νωρίτερα θα είχε φύγει από, τους, από την Μπρέσια, και βλέπει την επιστροφή του στην, στην Ελλάδα και ως μια έτσι, και τον Άρη φυσικά, ως μια ευκαιρία για να επιστρέψει ξανά στο δυναμικά, να το πω έτσι, στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο. Ένας ποδοσφαιριστής με καλά χαρακτηριστικά. Ένας ποδοσφαιριστής που ανήκει σε μια αρκετά ταλαντούχα φουρνιά παικτών του ΠΑΟΚ, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και αντικειμενικοί, και τον οποίον τον είδε φυσικά ο Ερέρα, του άρεσαν τα χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά του μέσα στο, στο γήπεδο. Είναι άλλωστε και γρήγορος μπακ, έχει πνευμόνι, ταιριάζει νομίζω σε αυτό το στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει ο Ερέρα. Τώρα εντάξει, το αν θα είναι βασικός ο Κωνσταντινίδης ή αν θα είναι βασικός ο Τζανακάκης, αυτό δεν το αποφασίσουμε εμείς. Θα αποφασίσει ο προπονητής του Άρη. Όπως και σε αυτή τη θέση, όπως και σε άλλες θέσεις για τον Κωνσταντινίδη. Είναι πάντως νομίζω μια, μια καλή κίνηση και πρέπει ο Άρης να, να κάνει και, μια, και κάποιες επιλογές έτσι, Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Γιατί καλή ξένη, ποιοτική ξένη, τους φέρνει για να σου κάνουν τη διαφορά. Αλλά πρέπει να προσθέσεις στο ρόστερ σου και κάποιους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα κρατήσεις ορισμένους από την περσινή ομάδα. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι ο Άρης έψαξε και βρήκε την λύση του, του Κωνσταντινίδη. Περιμένουμε, νομίζω ότι μέχρι και το βράδυ δεν αποκλείεται να έχει τελειώσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Ο παίκτης άλλωστε είναι στην Θεσσαλονίκη. Έκανε ατομικές προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα. Ήταν και στα γραφεία του Άρη. Πριν από λίγο με τον εκπρόσωπό του. Ήταν λοιπόν και στα γραφεία του Άρη, αυτό που είπαμε πριν, επιβεβαιώνεται. Και αν όχι μέχρι το βράδυ, νομίζω μέχρι αύριο θα έχει τελειώσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν δεν προκύψει φυσικά κάτι και δεν κάνει πίσω κάποια από τις δύο πλευρές. Ο ίδιος πάντως ο ποδοσφαιριστής είναι πολύ θετικός με την προοπτική του Άρη, γι' αυτό και αποφάσισε να, να μπει σε διαδικασία συζητήσεων και των τελικών επαφών με τους κιτρινόμαυρους, γνωρίζοντας για το ενδιαφέρον τους το τελευταίο διάστημα. Και έτσι κλείνει και μια ακόμα εκκρεμότητα με το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά το κεντρικό αμυντικό, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια άλλη πληροφόρηση, μέχρι την Κυριακή θα έχουμε τελειώσει και με αυτό το ζήτημα κατά πάσα πιθανότητα. Το κεντρικό αμυντικό. Ναι. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα έχει τελειώσει κατά πάσα πιθανότητα. Όχι. Όχι λες. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, ο Άρης κάνει μία τελευταία προσπάθεια να τη χαρακτηρίσω για τον Βελέθ. Το είπαμε και χθες το βράδυ εδώ πέρα στον Παλαντέρ. Είναι ο παίχτης που εξ αρχής ήθελε ο Ερέρα για να είναι δίπλα στο Σόζα. Δύσκολη περίπτωση όμως, πολύ από τη στιγμή που δεν μένει ελεύθερος από την Βίσλα. Νομίζω ότι θα δώσει λίγες ώρες ακόμα προθεσμία ο Άρης στον, στον Ισπανό κεντρικό αμυντικό. Αν δεν αλλάξει κάτι, τότε θα κοιτάξει τις άλλες περιπτώσεις που υπάρχουν στην, στη λίστα του και αυτές που βρίσκονται φυσικά στις πρώτες θέσεις. Γιατί για κάθε θέση αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 10 ονόματα. Για να καταλάβετε τι γίνεται και πώς λειτουργεί ο σχεδιασμός. Για τον φορ, για τον στόπερ και για τον μπακ υπήρχαν 10 ονόματα. Τώρα μιλάω για τις θέσεις που είναι ανοιχτές. Το μπακ πάει να κλείσει, όπως και για του χαφ με τον μπάσα. Ναι. Λοιπόν, και του φορ. Και του φορ φυσικά. Ναι. Πλησιάζει και ο φορ, να ξέρεις. Θα έρθει. Ναι. Θα είναι εδώ πέρα με την ΑΕΚ. Πιθανόν. Πιο πιθανόν δηλαδή είναι ο φορ από το στόπερ. Ο φορ πιθανόν να είναι. Μάλιστα. Ο στόπερ. Αν δεν ξέρω κάτι, δεν λέω ρε φίλε. Μάλιστα. Τώρα αύριο θα διαβάσεις. Αλλιώς αν. Τι. Στο Βικελίδη ο φορ με την ΑΕΚ. Δεν το διαβάσεις. Πάμε στοίχημα, το διαβάσεις. Πόσο. Είναι 1-5. Ένα καφέ. Εντάξει, δεν κερνάω έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Δεν είπαμε ρε φίλε, δεν κερνάς. Αμέσως ένα καφέ έχω κερνάω έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, δεν είπαμε δεν κερνάς. Λοιπόν, αν δεν είναι προχώρηση του, του Βελέθ, που εγώ επιμένω ότι είναι πολύ δύσκολο, αν και ο παίχτης θέλει να έρθει στον Άρη, τότε θα πας σε άλλες περιπτώσεις που έχεις. Και μία από αυτές είναι και του Μουσαβού Κίνγκ, του Γκαμπονέζου κεντρικού αμυντικού. Είναι άλλη μία, άλλες δύο περιπτώσεις που προκρίνονται αυτή τη στιγμή. Τι έχεις κάνει. Τι κάνεις ρε Χρήσαν. Πω, μιλά μια τρέλα. Αλλιώς ο Άρης θα κοιτάξει τις άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια να κλείσουν τα, τα μέτωπα
πριν πάει η ομάδα για την Ολλανδία. Το να μείνει μια θέση ανοιχτή, παιδιά, δεν νομίζω ότι θα είναι και πάρει τα κακό. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάνει ο 8, αν γίνει ο Κωνσταντινίδης 9, ναι, Μπάσα ο 10. Μπάσα 10. Εντάξει, θα γίνουν και 2-3 προσθήκες, έχει 1,5 μήνα ακόμα. Έχει ακόμα αρκετά. Για τις μεταγραφές. Τουλάχιστον ο βασικός στόχος που υπήρχε σιγά-σιγά βλέπουμε ότι υλοποιείται, δηλαδή να σχηματοποιήσεις το μεγαλύτερο μέρος του βασικού κορμού για να αρχίσει να αποκτάει και ομάδα λίγο μειογένεια και λίγο χημεία. Και να μπορεί και ο Ερέρα να εμβαθύνει περισσότερο στο κομμάτι της τακτικής, κάτι το οποίο νομίζω θα δούμε από αύριο. Καλώς εγώ των πραγμάτων που επιστρέφει και η ομάδα στις προπονήσεις. Με περισσότερα νέα πρόσωπα πλέον ο Ισπανός. Είναι οι τρεις πατριώτες του. Είναι και ο Κολάσο με τον Γκαρσία που θα μπουν και αυτοί από αύριο. Βέβαια, αυτοί κατά πάσα πιθανότητα τώρα σήμερα το απόγευμα θα κάνουν και μια ατομική με τον γυμναστή της ομάδας, τον Ντέλμοντε Αντρές. Και από αύριο θα μπουν με την υπόλοιπη ομάδα που επιστρέφουν υπέρ της προπονήσεις. Νομίζω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά περισσότερα πραγματάκια στο τακτικό κομμάτι από τον 64χρονο τεχνικό. Αφού στο διάστημα που βρέθηκε η ομάδα στα 3-5 πηγάδια δεν το έκανε, όχι γιατί ήθελε να κρύψει κάτι, να μην δούμε κάτι και να μην γράψουμε. Δεν το έκανε διότι δεν ήταν το ρόστρι διαμορφωμένο όπως θα ήθελε, δεν ήταν η ομάδα έτσι όπως τη θέλει και την φαντάζεται. Γι' αυτό περιορίστηκε σε συγκεκριμένα πράγματα και προσπάθησε κυρίως να περάσει τα βασικά του θέλω και την νοοτροπία του και τη φιλοσοφία του στους παίχτες που βρίσκονταν πάνω στο Βέρμιο για 12 μέρες. Δηλαδή το γρήγορο passing game, λίγες επαφές με την μπάλα κτλ. Αυτά τα οποία έχουμε πει και τις τελευταίες μέρες και λέγαμε και όλο το διάστημα πάνω από τα 3-5 πηγάδια της Νάουσας. Με διπλή προπόνηση αύριο ομάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα και ΠΑΕ, στο γήπεδο του Πανοράματος, το οποίο εσύ λες ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν έχω λόγο να μην σε εμπιστευτώ, Χρυσανθέ μου. Είναι ήδη υποδήμαρχος. Και ο Δήμαρχος βεβαίως, που συναντήθηκε και αυτός με τον Πήγε ο Ερέρα σήμερα και ο Τεθεώρησε. Ναι. Έπαιζε και το γήπεδο, είχε και ένα γήπεδο Πηλαία. Έπαιζε και εκείνο. Αλλά προτιμήθηκε του Πανοράματος γιατί είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Τη Πηλαία καταρχήν είναι στα Κωνσταντινοπολίτικα. Και είναι, να σου πω κάτι, είναι και πολύ ψηλά. Και είναι πιο ψηλά, έχει λίγο περισσότερο δημοσιά. Το Πανόραμα. Έχει μια δημοσιότητα παραπάνω. Βουνό. Για μας θεωρείται βουνό. Που είμαστε κάτω στη θάλασσα δίπλα. Το εξωτικό πανόραμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω θες να πάω. Πού? Στο πανόραμα αύριο. Όχι. Ωραία. Πάλι καλά. Τη γλιτώσαμε. Αν και μετά να χάσω και την εκπομπή. Καλά. Πάμε σε break. Να πάμε στο διάλειμμα λοιπόν, αφού έχουμε ξεπεράσει και τις 6 κατά ένα λεπτό και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 14 λεπτά και μετά από τις 6. Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air, Χρήστα Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, να αναφέρουμε νεότερη εξέλιξη που υπήρξε στο θέμα του Δημήτρη του Κωνσταντινίδη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το ραντεβού του ποδοσφαιριστή με τον εκπρόσωπό του και τον αθλητικό διευθυντή του Άρη, τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει και μένει αύριο να περάσει ο παίχτης από ιατρικές εξετάσεις και συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του. Υπάρχει συμφωνία σχεδόν σε όλα και κυρίως στο οικονομικό. Τα βρήκανε οι δύο πλευρές, αριθμιστούν και κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες που απομένουν, να περάσει και παίξει αύριο από τα ιατρικά και στη διάρκεια της αυριανής ημέρας νομίζω ότι θα τελειώσει οριστικά και με θετικό τρόπο η υπόθεση του 24χρονου Μπακ, ο οποίος εφόσον όλα πάνε καλά και αύριο ανακοινωθεί, από την Παρασκευή θα μπει κανονικά και στις προπονήσεις της ομάδας και φυσικά θα ακολουθήσει και την αποστολή του Άρη στην Ολλανδία. Άρα τα τυπικά απομένουν πλέον για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Ο Άρης κλείνει ακόμα μία εκκρεμότητα όσον αφορά το σχεδιασμό του ρόστερ της νέας σεζόν. Με την ένατη μεταγραφή του περιμένουμε μέχρι τα τέλη της εβδομάδας σε κατά πάσα πιθανότητα την Κυριακή τον Μίτζεν Μπάσα στην Θεσσαλονίκη για να πιάσουμε το διψήφιο αριθμούς στις μεταγραφές και φυσικά περιμένουμε μέσα επόμενες ημέρες και ίσως και μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε να τελειώσει οριστικά και το θέμα του κεντρικού αμυντικού για τους κεντρινόμαυρους. Πριν από λίγο μπορείτε να το δείτε το θέμα και στο All About Aris, η εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες στο νέο ορίσιο, η εταιρεία του κύριου Παζαρτζίδη, ανέβασε στην επίσημη σελίδα της στα social media, σε Facebook και Instagram, φωτογραφίες από τα νέα αποδυτήρια του Άρη στο Ρήσιο. Πολύ δυνατά τα βλέπω. Μπορείτε να μπείτε και στο All About Aris για να δείτε τις σχετικές φωτογραφίες.
Πολύ λευκό όμως είναι από μέσα. Εντάξει, με κίτρινα ράφια βλέπω. Ωραίο είναι. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από τους ανθρώπους που είχαν αναλάβει το έργο. Προχωρούν οι εργασίες στο Ρήσιο. Εκεί βέβαια το δύσκολο κομμάτι είναι το νέο κτίριο το οποίο θα γίνει πίσω από το κεντρικό που υπάρχει στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας, 300 τετραγωνικά. Γι' αυτό και άλλωστε η ομάδα δεν θα μπει στο Ρήσιο μέχρι να αναχωρήσει για την Ολλανδία, γιατί συνεχίζονται οι εργασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι δεν γίνεται οι παίχτες να προπονούνται και από πίσω να δουλεύουν οι μπουλντόζες και τα τρυπάνια. Είναι λογικό. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει προσωρινά αυτή η λύση του γηπέδου του Πανοράματος μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη. Τετάρτη είναι το φιλικό με την ΑΕΚ. Πέμπτη ο Άρης θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και μόλις επιστρέψει θα μπει στο ανανεωμένο προπονητικό του κέντρο, το οποίο πραγματικά, τουλάχιστον με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, φαίνεται να γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και να δημιουργείται ένα ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο θα έχουμε ολοκληρωμένο μετά από την επιστροφή της ομάδας στην Ολλανδία και πέρα στις αρχές Αυγούστου. Για τον φίλο ακροατή που κάλεσε εδώ πέρα το γίγαντα. Γίγαντας είσαι ρε φίλε, γίγαντας. Το γίγαντα από το Λαγκαδά. Όσον αφορά τον Πασά και τον Τούνιο, ο Πασάς δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Ήταν στους παίχτες που έκοψε ο Έρερα για την νέα σεζόν. Και πλέον ήδη άλλωστε τις τελευταίες δύο εβδομάδες αναζητεί και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Εγώ νομίζω ότι δύο πολύ πιθανοί προορισμοί για τον Πασά είναι η Κέρκυρα και ο Ηρακλής. Υπάρχει μια δεδομένη επιθυμία του παίχτη να μην φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και η Ηρακλής ίσως έχει ένα προβάδισμα για αυτόν. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η Κέρκυρα που βρίσκει τον Δημήτρη Σπανός, που γνωρίζει τον ποδοσφαιριστή, δουλέψανε πέρυσι μαζί στον Άρη. Τον έχει και σε εκτίμηση, ήταν και από τους παίκτες που ήταν σε βασικά πλάνα συνήθως του Δημήτρη Σπανού. Δεν συνεχίζει πάντως στον Άρη. Όσον αφορά τον Ντούνι, σήμερα ήταν να γίνει μια επαφή του παίχτη με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Τόσο όσον αφορά το μέλλον του στην ομάδα, όσο και για τα χρήματα τα οποία του οφείλονται. Πάντως, από τη στιγμή που ο Ντούνις μέχρι στιγμής δεν συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας, θεωρώ δύσκολο να συνεχίσει στον Άρη και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι στο ρόστερ της νέας σεζόν. Βέβαια, στη ζωή και στο ποδόσφαιρο πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Μπορεί να αλλάξει κάτι στην πορεία. Αλλά σίγουρα η απουσία το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας δημιουργεί μια αίσθηση ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι και στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Απλά εφόσον γίνει αυτό, θα πρέπει ο Άρης να τακτοποιήσει και τις οφειλές που υπάρχουν προς τον ποδοσφαιριστή. Να γίνει ένας διακανονισμός, όπως και με τον Ντούνι και με τον Μπούρμπο και με όλους τους παίχτες που ήταν στο περσινό ρόστερ, είτε συνεχίζουν στην ομάδα είτε έχουν αποχωρήσει. Ο Άρης οφείλει, τουλάχιστον δική μου γνώμη είναι αυτή και νομίζω ότι συμφωνούνται και οι περισσότεροι, να τους αντιμετωπίσει και να τους συμπεριφερθεί με τον μεγαλύτερο σεβασμό, γιατί ήταν άνθρωποι, ήταν ποδοσφαιριστές που βάλανε πλάτη σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου. Άρα το λιγότερο μπορεί να κάνει ο Άρης, είτε κρατήσει κάποιους είτε δεν τους κρατήσει και δεν βρίσκονται σε επιλογές του Ερέρα, είναι να τους συμπεριφερθεί με τον σεβασμό που έχουν κερδίσει με την παρουσία τους και την στάση τους και τον επαγγελματισμό τους κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν. Τι έχεις βάλει ρε? Τι έχεις βάλει ρε? Κόψτε. Κάτσε ρε, τι έχεις βάλει? Τι είναι αυτά ρε? Κάτσε ρε φίλε. Τι είναι αυτά τώρα, βάλε κάτι άλλο. Κάτι πιο δυνατό δεν έχεις λίγο να ξυπνήσουμε? Θέλω και καφέ ρε φίλε. Παραγγείλουμε κανένα καφέ, γιατί τελείως δουλειά δεν γίνεται. Λοιπόν, είπαμε για Πασά και Ντούνι, που ρώτησε ο φίλος. Κάτσε ένα λεπτό γιατί... Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε για αυτούς συγκεκριμένους δύο. Βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το θέμα των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών που ίσως να μην συνεχίσουν στην ομάδα, που ήταν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και είναι κάτι που επίσης περιμένουμε μέσα σε επόμενες μέρες να αποφασιστεί οριστικά από τον Πάκο Ερέρα, δηλαδή ποιους παίχτες δεν υπολογίζει από αυτούς που είδε
κατά τη διάρκεια που η ομάδα βρέθηκε στα 3-5 πηγάδια. Και από εκεί και πέρα είναι μια διαφορετική κουβέντα πώς θα χειριστεί ο Άρης συγκεκριμένες υποθέσεις, να δει ποιες είναι οι τελικές υγείες του Ισπανού, να τους καλέσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές και να μπουν σε μια διαδικασία να λύσουν τα συμβόλαιά τους. Ίσως βέβαια υπάρχουν και παίχτες που να μην έχουν συμβόλαια για την νέα σεζόν σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχουν και μικροί που και εκεί υπάρχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιους θα επιλέξει ο Ερέρα για να συνεχίσουν και στο δεύτερο στάδιο που θα γίνει στην Ολλανδία, αν δεν τους πάρει όλους μαζί του. Πάντως, ένα-δύο ποδοσφαιριστές έχει ξεχωρίσει ο Ισπανός από τους μικρούς που τσέκαρε και ασχολήθηκε και λίγο παραπάνω μαζί τους. Είναι η αλήθεια. Στο διάστημα που βρέθηκε ο Άρης στα 3-5 πηγάδια, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξει πάνω και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντα σε συνεννόηση και σε επαφή φυσικά ο Ερέρα με τους συνεργάτες του και με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Θα πάμε σιγά-σιγά στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα με τη βοήθεια της χοληπτάρας που έχω απέναντί μου. Μόλις επιστρέψουμε, θα επικοινωνήσουμε και με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη για να πάρουμε έτσι λίγο να έχουμε μια εικόνα και από τα του μπάσκετ. Νομίζω τα του ποδοσφαίρου τα καλύψαμε. Τουλάχιστον βάσει των όσων πραγμάτων υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και των εξελίξεων που σημειώνονται σε μεταγραφικό επίπεδο και όχι μόνο. Θα επικοινωνήσουμε τον Γιάννη τον Παραπονιάρη μετά, αφού επιστρέψουμε από τον break, για να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ. Διαβάζουμε για Κάιζερ, για Μποχορίδη. Έχουμε και εκεί πέρα πραγματάκια που γίνονται και προσπαθούν οι άνθρωποι της ομάδας να κλείσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το ρόστερ της νέας σεζόν. Θα μας τα πει όμως καλύτερα μετά από το break ο Γιάννης Παραπονιάρης. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 37 λεπτά μετά από τις 6. Ακούτε Libero 107,4, All About Aris On Air. Χρήστανο Τσαλτίδης, που είναι, έχει ένα επαγγελματικό ραντεβού. Και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Παρά θα πάμε για άλλα περίπου 20 λεπτάκια μέχρι και τις 7:03, 7:04, κάπου εκεί. FM, πιένω τα μηνύματά σας στο 54526. Είπαμε ότι υπάρχει νεότερο από τον ποδοσφαιρικό Άρη. Τον έχουμε? Ωραία. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κεφάλαιο μπασκετικός Άρης, γιατί και εκεί γίνονται κάποια πράγματα. Κάτι μπύρες βλέπω να πάρουμε, κάτι τέτοια. Καλύτερα μας θα μας τα πει ο Γιάννης Παραπονιάρης. Γιάννη μου, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Νίκο μου. Είναι η πρώτη μας επικοινωνία. Ναι. Από το φινό. Ναι. Πήγες αεροδρόμιο, φίλε, και κουράστηκες? Φίλε, κουράστηκα πιο πολύ από τη μετάβαση στο αεροδρόμιο, γιατί γινόταν ένα πανικό, ειδικά το Σάββατο, ας πούμε. Πέσατε στην έξοδο για τη Χαλκιδική. Ήταν κακό αυτό. Πολλοί κόσμος επέλεξε τη Χαλκιδική για να κάνει το μπάνιο του. Οπότε εντάξει, τα βολέψαμε τυχώς, γιατί ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα. Αλλά εντάξει, πάντα είναι ωραίο. Ειδικά το Σάββατο που είχε και την υποδοχή στους παίκτες με τον κόσμο του Άρη, με τον Γκουκ εκεί πέρα, να δίνουν το δικό τους τόνο στην όλη διαδικασία, ήταν πολύ ωραία. Ναι, εντάξει, είναι άρφιλε. Είναι πραγματάκια τα οποία θέλουμε να πούμε. Τουλάχιστον εσείς πήγατε, ήρθα κατευθείαν στην ώρα σας. Εμείς τελευταία φορά που πήγαμε στο αεροδρόμιο ήρθε την κοινή και περιμέναμε 2 ώρες να έρθει. Δηλαδή, εντάξει. Και μια φορά, φίλε, που έχω πάει, γιατί όπως πήγες εσύ αντίστοιχα τώρα για το ποδόσφαιρο, επειδή εμείς λείπαμε, έχω πάει εγώ, φίλε, για μπάσκετ. Θυμάμαι τη χρονιά που είχαμε πάρει τον Οκάρο White, που έχει φέρει ο Άρης τον Οκάρο White. Νωρίτερα έχουμε πάει στο αεροδρόμιο για έναν άλλο Αμερικανό. Και μας λένε ότι σε μία ώρα θα έρθει και ο White. Και λέμε θα κάτσουμε να τον περιμένουμε, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα, δεν αφεύγουμε. Μπορεί να μένουμε δίπλα, αλλά εντάξει. Που είχε χάσει τις βαλίτσες του. Και είχε χάσει τις βαλίτσες του. Και τον περιμέναμε 2 ώρες να βγει. Και έχουμε πάει με τους δικούς συνάδελφοι και δικοί μας συνάδελφοι. Αλλά εσείς είστε μια άλλη κατηγορία. Μπασκετογράφοι, ρε παιδί μου. Στο Α, η μπασκετική στο Α. Λοιπόν, ναι. Τους γνωρίζω βέβαια τους περισσότερους. Όσο καθόμασταν εκεί πέρα και περιμέναμε τον White, ρε, 2 ώρες, γιατί χάσει βαλίτσες του. Εκπληκτικά πράγματα. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, τα έχουν αυτά τα αεροδρόμια. Εμπειρίες είναι. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε στα τωρινά του μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε από την περίπτωση του Λευτέρη Μποχορίδη. Προτείνω μια περίπτωση η οποία τα επεισόδια του Serial συνεχίζονται, καθώς ο 24χρονος Γκιάρ δεν έχει δώσει ακόμη την τελική του απάντηση στους ανθρώπους του Άρη. Ο Άρης έχει καταστήσει σαφές από την πρώτη στιγμή και στον ίδιο τον παίκτη, αλλά και στον αντέτη του, ότι θέλει και τη νέα σεζόν να συνεργαστούν, να χορευτούν μαζί, και ο αθλητής υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου να μπει ακόμη δυνατότερο στο παρκέ και να δείξει τα πράγματα που μπορεί στο μπασκετικό κομμάτι. Ο Άρης έχει καταθέσει μια νέα βελτιωμένη πρόταση
Λευτέρη Ποχορίδη, η οποία προβλέπει πάλι συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με κάποιους ειδικούς όρους που έχουν μπει προκειμένου ο παίκτης να μείνει ελεύθερος σε περίπτωση που του έρθει κάποια καλύτερη οικονομικά πρόταση ή κάποια πρόταση από ομάδα που αγωνίζεται είτε στο EuroCup είτε στην Ευρωλίγκα. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο όρος μέσα στη συμφωνία που προτείνει ο Άρης. Έχει κάνει την οικονομική υπέρβαση στην περίπτωση του Λευτέρη Ποχορίδη, καθώς ο Βαγγέλης Αγγέλου έχει εισηγηθεί στη διοίκηση ότι αυτός είναι ο παίκτης πάνω στον οποίο θέλει να χτίσει την ομάδα, αυτός είναι ο παίκτης στον οποίο θέλει να δώσει ηγετικό ρόλο. Είναι ένα παιδί, ο Λευτέρης Ποχορίδης, στον οποίο τον έχει αναδείξει ο coach Αγγέλου. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο 24χρονος Γκάρ έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματα υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου. Αυτός ήταν ο προπονητής που έδωσε τα πρώτα του λεφτά συμμετοχής στην επαγγελματική κατηγορία στην Α1 με τη φανέλα του Άρη. Γενικότερα υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία, μια πολύ καλή χημεία μεταξύ των δύο ανδρών, οπότε θεωρεί ο coach Αγγέλου ότι αυτός θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας. Ο Λευτέρης Ποχορίδης, ο οποίος καλείται πλέον μετά από αρκετό καιρό που έχει στα χέρια του την πρόταση του Άρη, καλείται να δώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, να δώσει την τελική του απάντηση για το τι θέλει να κάνει, για να γνωρίζει φυσικά και η ομάδα το πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής. Γιατί το τονίζω αρκετές φορές και μέσα από τον Λαμπαουτάρης το έχουμε σημειώσει, ότι είναι διαφορετικό να σχεδιάζεις ομάδα έχοντας ένα παίκτη σαν τον Ποχορίδη στο ρόστερ σου, και διαφορετικό είναι να σχεδιάζεις ομάδα μη έχοντας αυτή τη μονάδα μέσα στο δυναμικό σου. Γιατί σε περίπτωση που χαλάσει το θέμα του Λευτέρη Ποχορίδη, τότε ο Άρης σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμη περιφερειακού παίκτη. Έχει κάνει την υπέρβαση την οικονομική, όπως είπαμε, η ομάδα στην τελευταία επικοινωνία που είχαν οι δύο πλευρές. Ο Άρης κατέθεσε νέα βελτιωμένη οικονομική πρόταση στον αθλητή, και πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στην πλευρά του παίκτη, προκειμένου αυτός να δώσει την απάντησή του. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι ο Άρης δεν παίζει μόνος του στη διεκδίκηση της απόκτησης, της παραμονής καλύτερα, του Λευτέρη Ποχορίδη, καθώς τόσο σύλλογοι από τη Γερμανία όσο και από την Ισπανία φέρονται να έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον στον εκπρόσωπο του παίκτη για την απόκτησή του. Ο Άρης δεν μπορεί να μπει σε διαδικασία πληστηριασμού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο Άρης με συγκεκριμένα ποσά, με συγκεκριμένα νούμερα, έχει καταθέσει τη δική του πρόταση, έχει κάνει την δική του κίνηση και περιμένει πλέον από τον παίκτη να του δώσει μια σαφή απάντηση. Και αναφέρομαι στα συγκεκριμένα νούμερα της ομάδας, γιατί οι ειδικούντες στην ΚΑΕ έχουν αποφασίσει να μην κάνουν υπερβάσεις στις οποίες δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Θέλουν τις συμφωνίες που θα κάνουν, τα λεφτά τα οποία θα υποσχεθούν να δώσουν στους καλαθοσφαιριστές οι οποίοι θα έρθουν να παίξουν για την ομάδα, θέλουν να τα έχουν εξασφαλισμένα, να μπορέσουν να δώσουν, προκειμένου η ομάδα να έχει αποκλειστικά το μυαλό της στο αγωνιστικό κομμάτι και το πώς θα δουλέψει, το πώς θα προπονηθεί, το πώς θα μπορέσει να βελτιωθεί μέσα στο παρκέ. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον τόσο για τον coach Αγγέλου για να δουλέψει, όσο και για τους καλαθοσφαιριστές για να είναι αυτοί ήσυχοι και να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους μέσα στο παρκέ. Γι' αυτό λοιπόν καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις η ομάδα και περιμένει συγκεκριμένες απαντήσεις. Άμεσα, γιατί οι μέρες περνάνε. Υπενθυμίζω ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, τώρα θα είναι στις 12 Αυγούστου, θα είναι στις 13. Σίγουρα πάντως πριν το 15 Αυγούστου η ομάδα θα ξεκινήσει την προετοιμασία της και ο Βαγγέλης Αγγέλου θέλει να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, συμπληρωμένο το ρόστερ, προκειμένου να ξεκινήσει την δουλειά για να δομηθεί έτσι όπως πρέπει η ομάδα, για να μπουν οι βάσεις έτσι όπως πρέπει, προκειμένου να ξεκινήσει τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις στις 20 του Σεπτέμβρη και στον πρώτο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League. Αυτά όσον αφορά την περίπτωση του Λευτέρη Ποχορίδη. Δεν αποκλείω να έχουμε οριστική εξέλιξη και σήμερα, καθώς τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και πλέον ο αθλητής καλείται να πάρει
μία απόφαση, αλλά σίγουρα μέσα στην εβδομάδα, μέχρι να φύγει δηλαδή αυτή η εβδομάδα, κατά 99% θα υπάρχει η απάντηση στην πλευρά του Άρη από τον, από τον παίκτη, από τον 24χρονο γκάρ, ο οποίος θα λάβει την, την απόφαση του. Αυτά όσον αφορά τον, τον Λευτέρη Ποχορίδη. Τώρα στο άλλο μεταγραφικό μέτωπο, το οποίο παραμένει ανοιχτό και περιμένει μια απάντηση, μια οριστική εξέλιξη, αναφέρομαι στην περίπτωση του Μάικλ Κάιζερ. Υπάρχει καταρχάς διάθεση για συνεργασία και από τις δύο πλευρές. Αυτό, αυτό το, το σημείωσαν και οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές από την πρώτη επαφή που είχαν και στο περιθώριο του Summer League, όπου ο Βαγγέλης Αγγέλου συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του Αμερικάνου αθλητή και έκαναν κουβέντα για το πώς μπορούν να συνεργαστούν από τη νέα σεζόν. Στις τελευταίες επαφές όμως που έγιναν με την πλευρά του παίκτη, διαπιστώθηκε μία μικρή απόσταση στο οικονομικό κομμάτι. Ο Άρης έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στον αθλητή, ο οποίος ζητάει λίγα χρήματα παραπάνω από αυτά που του προσφέρει αυτή τη στιγμή η ομάδα. Όσον αφορά την περίπτωση του Mike Kaiser, ο Άρης είναι συγκεκριμένος. Προσφέρει αυτά τα λεφτά και δεν είναι διατεθειμένος να ανεβάσει την, την προσφορά του. Βέβαια, η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών είναι μικρή. Είναι, είναι πολύ μικρή και δεν κρίνεται έτσι ικανή ούτως ώστε να χαλάσει την, τη συμφωνία, το deal. Με αμοιβές όμως υποχωρήσεις, φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα γεφυρωθεί αυτή η διαφορά που υπάρχει και ο παίκτης θα ενταχθεί κανονικά στο ρόστερ του Άρη, καθώς είναι ένα παιδί το οποίο θέλει να εργαστεί υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου, θέλει να δουλέψει μαζί με τον έμπειρο coach, προέρχεται από μια καλή χρονιά με την, με την Κίνη και τώρα του παρουσιάζεται η ευκαιρία να παίξει σε μια ομάδα με άλλο πρεστής, με πολύ μεγάλο όνομα, με τεράστια ιστορία, με άλλες απαιτήσεις, καθώς όταν φορά στη φανέλα του Άρη οι απαιτήσεις αυτομάτως αυξάνονται, αυξάνεται και η πίεση, αυξάνεται και η προσήλωση που πρέπει να έχεις στη δουλειά σου. Η ομάδα συμμετέχει και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, οπότε αυτό το χαρτί είναι δυνατό στη διαπραγμάτευση, στη διαπραγματεύση που κάνει ο Άρης, οπότε προσφέρεται μια πολύ καλή ευκαιρία και στον παίκτη για να δείξει κάποια στοιχεία του ταλέντου του, κάποιες στοιχές έτσι από τις αγωνιστικές του ικανότητες. Θα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες ποια θα είναι η κατάληξη και όσον αφορά το Μάικλ Κάιζερ, και ο Βαγγέλης Αγγέλου περιμένει να δει τις οριστικές εξελίξεις για να προχωρήσει και στις υπόλοιπες περιπτώσεις παικτών, τις οποίες έχει βολιδοσκοπήσει και εξετάζει και θέλει να κάνει τις επόμενες κλήσεις. Ωραία Γιάννη, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, ευχαριστήσουμε. Αυτά, αυτά από το μπασκετικό ρεπορτάζ είναι προς το παρόν. Μέσα στις επόμενες ημέρες περιμένουμε κάτι πιο χειροπιαστό, κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο οριστικό. Ωραία. Να είσαι καλά Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια Νικόλα. Λοιπόν, αυτά από το Γιάννη Παραπονιάρη και το μπασκετικό ρεπορτάζ, όπου και εκεί γίνονται πραγματάκια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τον μπασκετικό Άρη. Νομίζω καλυφθήκατε από τα όσα ανέφερε ο Γιάννης. Για το ποδόσφαιρο είπαμε ότι στη διάρκεια της αυριανής ημέρας αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία του Άρη με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, τον 24χρονο δεξιό μπακ, ο οποίος το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν αγωνίστηκε και δεν αγωνίστηκε στην Ιταλική Μπρέσια. Σήμερα το απόγευμα ολοκληρώθηκε, είχε μια συνάντηση βασικά με τους ανθρώπους του Άρη και με τον εκπρόσωπό του φυσικά στο Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο συγκεκριμένα. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σχεδόν σε όλα, και στο οικονομικό φυσικά. Αριθμιστούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, να περάσει και ο παίχτης αύριο το πρωί από ιατρικές παύλα εργομετρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί για να μπει και από την Παρασκευή καλώς χρόνων των πραγμάτων και στις προπονήσεις της ομάδας και να τεθεί στη διάθεση του Πάκου Ερέρα. Ο Βασίλης Ριστήρης τα πήγε καλά με την Εθνική Νέων, αλλά η Ελλάδα δεν απέφυγε τον αποκλεισμό από την Ιταλία στο ευρωπαϊκό Under 20 που διεξάγεται στο Χέμνιτς της Γερμανίας. Χέμνιτς. Καινούρια περιοχή ανακαλύψαμε.
Λοιπόν, η Ελλάδα ετήθηκε από την Ιταλία με 76-70 και έμεινε εκτός οκτάδας και πλέον θα παλέψει για τις 9 και 16, αντιμετωπίζοντας αύριο τη Μεγάλη Βρετανία. Με νίκη προσεβάζοντας το αποφύγει το άγχος για την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία. Ο Βασίλης Ιστίδης, όσον αφορά το τουάρι, είχε 11 πόντους με 8 rebound, 4 μπλοκ σε 30 λεπτά συμμετοχής. Ένας από τους παίχτες που θα έχουν ενεργό ρόλο στο rotation του Βαγγέλη Αγγέλου την νέα σεζόν. Νέος και ελπιδοφόρος άλλος ο συγκεκριμένος παίχτης που έχει εξελιχθεί και νομίζω ότι θα εξελιχθεί και ακόμα περισσότερο την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, για τον Άρη, επιστρέφοντας λίγο πάλι στο ποδόσφαιρο, να θυμίσω αυτό το οποίο είπαμε νωρίτερα, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 εκατομμύριο ευρώ από την οικογένεια Καρυπίδη. Ετοιμάζει νέα αύξηση, νέα μουκού όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και στην ουσία, Θόδωρος Καρυπίδης θα μετοχοποιήσει τα χρήματα που βάζει στην ομάδα για τα τρέχοντα έξοδά της. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή κινείται καθαρά με χρήματα του κύριου Καρυπίδη. Από τη στιγμή που ούτε έχει κλείσει τηλεοπτικό, δεν έχει βρει ακόμα το βασικό χορηγό για το μπροστινό μέρος της φανέλας. Τα τρέχοντα έξοδα όσον αφορά τον σχεδιασμό του νέου ρόστερ και τα υπόλοιπα έξοδα που υπάρχουν πάντα, γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και άλλα έξοδα τα οποία υπάρχουν σε μια ομάδα. Έτσι, ειδικά στο ξεκίνημα μιας σεζόν όπως η φετινή. Υπάρχει ένα βιντεάκι που μπορείτε να δείτε στο All About Aris του Super 3 για τα διαρκείας της νέας σεζόν. Είναι άλλωστε τα θέματα συζήτησης που κανονικά δεν έπρεπε να είναι τις τελευταίες ημέρες. Τα διαρκείας τα οποία ακόμα το έχουμε πει δεν είναι ικανοποιητική η ροή τους. Θέλω να πιστεύω όμως ότι από την επόμενη εβδομάδα και κυρίως το παιχνίδι με την ΑΕΚ θα υπάρξει μια αισθητή αύξηση στη διάθεση των διαρκείας και δεν υπάρχει πρέπει για να προλάβω κάποιους, γιατί υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι αυτό που προσπαθεί να περάσει είτε η ομάδα είτε εμείς είναι ότι το πρέπει να πάρει ο κόσμος διαρκείας. Δεν υπάρχει πρέπει, είναι καθαρά το θέμα τι νιώθει ο καθένας. Αν νιώθει κάποιος να πάρει διαρκείας θα πάρει. Απλά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι αν ο Άρης είχε περισσότερα διαρκείας θα ήταν και μεγαλύτερη η ρευστότητα για την ομάδα. Και θα μπορούσε να κινηθεί και σαφώς πιο άνετα. Όχι πως δεν κινείται. Εντάξει, τους παίχτες που ήθελε, αυτό που είπε και ο Ερέρα χθες, τους έφερε. Απλά αν υπήρχαν και περισσότερα έσοδα μέσω των διαρκείας και δεν είχαμε περίπου 1000, αλλά είχαμε 2, 3, 4.000 θα πω εγώ, τότε σίγουρα θα ήταν και διαφορετικά τα δεδομένα. Και ενδεχομένως να έχεις κλείσει και νωρίτερα, για παράδειγμα το στόπερ, ή ίσως και το φορ. Εντάξει, όχι πως τώρα δεν θα το κάνεις και θα δώσεις κάτι παραπάνω, για το φορ άλλωστε το έχουμε πει. Ότι ο Άρης θα κάνει μια οικονομική υπέρβαση, τη μεγαλύτερη του φετινού καλοκαιριού. Μεγαλύτερη και από αυτή του Κολάσου, όσον αφορά τον βασικό επιθετικό. Απλά περισσότερα διαρκείας σημαίνει περισσότερα χρήματα στη διάθεση της διοίκησης και του Θόδωρου Καρυπίδη, που για την ώρα η ομάδα τρέχει καθαρά με δικά του χρήματα. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, φίλε μου. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον κύριο Ματζιούκη. Όσο λαμπαουτάρες θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γενικότερα θα τα πούμε απόψε πάλι λίγο μετά τις 10 με τον Μπαλαντέρ και σαφώς με πιο χαλαρό ύφος και πιο χαλαρό στυλ. Λοιπόν, ακολουθεί ώρα για μπλε με Γιώργο Ματζιούκη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.